Δηλαδή τα παιδιά τους τα στέλνουν σε μένα. Αλλά δεν με αφήνουν εμένα να βοηθήσω και τα δικά σας παιδιά. Καταλάβατε, δηλαδή είναι το μαριστές. Ο καθένας μόνο τον εαυτό του θέλει να τακτοποιήσει. Τους είπα τότε για το μνημόνιο και ό,τι τους έλεγα τώρα έρχονται. Και κοιτάξτε τι σας λένε οι συνταγματολόγοι. Ο κύριος Κασιμάντης, ο κύριος Μπέης που τους έχουν συνέχεια στην τηλεόραση. 4 μήνες μετά το μνημόνιο που πέρασε το μνημόνιο βγαίνει και λέει είναι αντισυνταγματικό. Λοιπόν, είναι κάποιος από εσάς εδώ ο οποίος πραγματικά έχει πάει μέχρι δευτέρα τάξη δημοτικού. Αν είναι ένας, θα του πω, φίλε μου, νομίζεις ότι μπορεί να περάσει ένας νόμος, μια διεθνή σύμβαση, χωρίς μια πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή? Θα πει όχι. Αυτοί τώρα, μετά από 4 μήνες που υπόγραψαν το μνημόνιο, έρχονται και λένε αντισυνταγματικό.